Γεια χαρά μάγκες, καλώς ήρθατε και σε αυτό το βιντεάκι των Inglourious Nerds. Είμαι ο Μπάμπης και όπως είχαμε υποσχεθεί σε προηγούμενο βίντεο, σε αυτό εδώ θα κάνουμε ένα γρήγορο walkthrough στην Act 5 και ταυτόχρονα θα δείξουμε TST Bounties, Rifts και Greater Rifts. Ας μην τα πολυλογούμε όμως. Ας πάμε κατευθείαν στο zoom. Act 5, η οποία ονομάζεται Westmark. Όποιος διαβάσει το lore του Diablo θα βρει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα αλλά και πολλές αντιστοιχίες. Όπως είχαμε εξηγήσει σε προηγούμενο βίντεο, το Bounty είναι μια σειρά 5 αποστολών όπου ως reward έχουν αυτό εδώ πέρα το Horadric Cash. Πάμε στα γρήγορα να κάνουμε το πρώτο Bounty. Δουλεύουμε με ένα αρκετά γρήγορο Whirlwind Build, το οποίο έγινε introduced σε αυτό εδώ το patch το 2.2 που έβγαλε Blizzard και ταυτόχρονα έκανε introduced και τη Season 3. Τι είναι οι Seasons? Άλλη μια ωραία ερώτηση. Οι Seasons ουσιαστικά είναι η δημιουργία ενός χαρακτήρα ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον main. Ο χαρακτήρας αυτός κερδίζει ακριβώς τα ίδια αντικείμενα, παίρνει τον ίδιο τρόπο ακριβώς, προφανώς XP και Paragon level, με τη διαφορά του ότι η season κρατάει περίπου 3 με 4 μήνες, ανάλογα τώρα το πόσο θα το καθορίσουν αυτό της Blizzard, και επιπλέον με το τέλος της season ο χαρακτήρας χάνεται. Φυσικά δεν χάνονται ούτε τα items τα οποία έχει πάρει αλλά ούτε και το Paragon level, το οποίο προστίθεται κατά αναλογία στα Paragon level του main. Κάθε season επίσης έχει και κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία πέφτουν μόνο στη season προφανώς. Μετά το πέρας όμως τη season, τα αντικείμενα αυτά εξακολουθούν να πέφτουν στον κανονικό χαρακτήρα. Όπως το ξέρετε δηλαδή και πριν, ας πούμε, δεν έχει κάποια διαφορά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το game δεν είναι τόσο skill όσο gear dependent εδώ που τα λέμε. Εν ολίγης δεν χρειάζεται να είσαι ο uber παίχτης, αρκεί να είσαι λίγο τυχερός όσον αφορά τα drops. Εδώ βλέπουμε περιοχές που ανήκουν στην Act 5, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο είναι αρκετά πιο σκοτεινή. Η ατμόσφαιρα θυμίζει αρκετά αυτή των παλιών Diablo. Και έτσι θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μας. Πέρα από το Bounty βέβαια, υπάρχουν και επιμέρους quest που μπορεί να τελειώσει κάποιος σε περιοχές όπου εκτελεί Bounty, οι οποίες δίνουν extra XP, gold και γιατί όχι κάποια rewards. Πλέον στο patch 2.1 η Blizzard επίσης μας έλυσε και λίγο τα χέρια εδώ που τα λέμε, γιατί κλικ 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 ήταν πιο βαρετό και από το θάνατο. Οπότε μας έδωσε λοιπόν τις επιλογές να κάνουμε salvage all, όπως βλέπετε και εδώ. Και είμαστε άρχοντες και έτοιμοι να πάμε στο επόμενο bounty.
κάπου εδώ τελειώσαμε και τα 5 bounty τα οποία μας ζητήθηκαν και ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αποκαλύψεις. Για να δούμε τι κρύβει σήμερα η σακούλα της νοικοκυράς. Αυτό λοιπόν είναι το χωράτρικας και το ανοίγουμε και μια υπέροχη πορτοκαλιά θα έλεγα, ναι, γιατί έχω και ένα θέμα. Και μια υπέροχη πορτοκαλιά γραμμή σχηματίζεται στο έδαφος. Όπως είδατε λοιπόν, πέρα από το κλασικό μας drop, το legendary και τα υπόλοιπα items τα οποία θα πάνε για salvage, μας έδειξε και ένα rift key stone fragment και ήρθε η μεγάλη ώρα να δούμε τι είναι επιτέλους αυτό το rift, τι μορφή έχει και τι δωράκια μας δίνει. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα για να ανοίξουμε το rift? Χρειάζεται ένα rift key stone fragment. Το τοποθετούμε εδώ και welcome to the Twilight Zone.